Διεξοδική συζήτηση είχε το πρωί της Πέμπτης στο Διοικητήριο της Περιφέρειας ο Περιφερειάρχης Υπήρο Αλέξανδρο Καχρημάνη με την Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Φωτίνη Αραμπατζή για ζητήματα που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. Μεταξύ των θεμάτων που εξετάστηκαν είναι η εφαρμογή των διατάξεων για την προστασία των ΠΟΠ προϊόντων που πρόσφατα ψηφίστηκαν στη Βουλή και οι νέε που πρέπει να νομοθετηθούν για του ελέγχου κλπ. Μετά την ολοκλήρωση τη, ο Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη σε δηλώσει μεταξύ άλλων τόνισε. Το έχω πει και δημόσιο ότι αυτό το Υπουργείο, δηλαδή Αγροτική Ανάπτυξη, αυτή την κυβέρνηση είναι η τελευταία ελπίδα ώστε να αλλάξουμε τα πάντα στον πρωτογενή τομέα και ειδικά στην κτηνοτροφία, που δυστυχώ μέχρι σήμερα δεν έχουν γίνει τα πρέποντα. Η επιτυχία του στο πρώτο νομοσχέδιο που πέρασε έγκυται σε δύο πράγματα. Πρώτον, οι διατάξει για τα πό προϊόντα ψηφίστηκε από όλα τα κόμματα εκτό από το ΜΕΡΑ25. Αυτό δείχνει ότι όλοι έβλεπαν το πρόβλημα, αλλά δεν το έκαναν ποτέ. Το δεύτερο είναι ότι στην περιοχή μα έφτασαν αρκετέ εταιρείε που μέχρι χθε δεν ήξεραν ότι έχει γάλα και ήπειρο και ψάχνουν για γάλα. Αυτό οφείλεται στο νόμο αυτό. Δεν θα εξετάσουμε τι έγινε στο παρελθόν, αλλά το σήμερα και το αύριο του τόπου. Η Υφυπουργό Αγροτική Ανάπτυξη και Τροφίμων, κυρία Ραμπατζή, αναφέρθηκε αναλυτικά στις διατάξεις του νόμου για την προστασία των προϊόντων ΠΟΠ όπως επίσης και στον προγραμματισμό της κυβέρνησης για την προστασία των παραγωγών που επλήγησαν από τα μέτρα πρόληψης του κορονοϊού. Στην εισαγωγική τη τοποθέτηση μεταξύ άλλων επεσήμανε «Βρισκόμαστε πραγματικά στην καρδιά της παραγωγικής Ελλάδας, στην Ήπειρο, στα Γιάννενα και έχουμε τη χαρά να συνομιλούμε με έναν άνθρωπο βαθύ γνώστη των θεμάτων του πρωτογενού τομέα, τον κύριο Καχρημάνη, με τον οποίο η συνεργασία μας είναι διαχρονική και αποτελεσματική ο οποίο συμβολίζει με τα έργα και τι πρωτοβουλίε του την αξία του κόσμου, του μόχθου, τη παραγωγή και τη δημιουργία. Σε αυτόν τον κόσμο, η ελληνική κτηνοτροφία και ο πρωτογενή τομέα είναι διακηρυγμένη βούληση τη κυβέρνηση και προσωπικά του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Στη συνέχεια, και αφού αναφέρθηκε στι διατάξει του νόμου που ψηφίστηκε πρόσφατα, κατέληξε. Όπω έχει πει και ο Πρωθυπουργό, κανένα αγρότη, κανένα κτηνοτρόφο, κανένα μελισσοκόμο, κανένα Αλιαίας, δεν πρόκειται να μείνει χωρί κρατική στήριξη αν επλήγει από τον κορονοϊό. Είναι γνωστά τα χρήματα που έχουν διατεθεί για την αποκατάσταση του εισοδήματο τόσο σε επίπεδο εθνικών πόρων όσο και σε χρηματοδοτικά εργαλεία τα οποία έχουμε από τα δύο επιχειρησιακά προγράμματα. Θα γίνει η βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση αυτών των χρημάτων και μέσα από τα χρήματα που θα λάβουμε από το Ταμείο Ανάκαμψη, τα οποία, όπω ξέρετε, είναι πολλά για τη χώρα μα, θα δουλέψουμε έτσι ώστε πραγματικά να συγκροτήσουμε το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, στο οποίο ο πρωτογενής τομέας έχει αποφασιστικό ρόλο. Και αν κάτι έδειξε η κρίση του κορονοϊού, είναι ότι μέσα από αυτή την επιτυχία που κατορθώσαμε ως χώρα, θα είμαστε και η χώρα που θα παράγει τα πλέον ασφαλή, ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και η χώρα με το ασφαλές τουριστικό αποτύπωμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Περιφερειάρχη, τον Ισή κυρία Ραμπατζή. Η σχέση μα είναι διαχρονική. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, τον θεωρώ δάσκαλο για τα θέματα τη πρωτογενού παραγωγή και τη κτηνοτροφίας. Έναν άνθρωπο που αφογκράζεται τον παλμό των ανθρώπων που εκπροσωπεί και δίνει τι δικέ του μάχε, τι οποίε να γνωρίζω ότι μα έχει συμπαραστάτε. Εξάλλου, η αιστεία κρουσμάτων κορονοϊού στην παραμυθιά και το ζήτημα των ελέγχων στι χερσαίε διαβάσει τη Υπήρου ήταν τα βασικά θέματα που συζήτησε ο Περιφερειάρχη Αλέξανδρο Καχρημάνη με τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΙ Γιώργο Παναγιατοκόπουλο, ο οποίο τον επισκέφθηκε στο γραφείο του συνοδευόμενο από την Αντιπεριφερειάρχη Πρόνοια Κοινωνική Αλληλεγγύη, Συνοχή και Δημόσια Υγεία Αγνή ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΙ ανέφερε πως οι γνηλατίσεις στην παραμυθιά συνεχίζονται και βρίσκονται σε καλό επίπεδο, τονίζοντας ότι δεν χρειάζεται να επικρατεί πανικός στους κατοίκους. Ο Περιφερειάρχης ενημέρωσε τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ για τις δράσεις που έχει αναλάβει η Περιφέρεια, τόσο για τις εκνηλατήσεις των θετικών κρουσμάτων που, έχει, που έχουν επιβεβαιωθεί στην Ήπειρο, είτε στο παρελθόν είτε τελευταία στην παραμυθιά, όσο και για τη συνδρομή της σε εξοπλισμό και υλικά προς τις δημόσιες δομές υγείας. Επεσήμανε ακόμη την ανάγκη καλύτερης ενεργοποίησης και διασύνδεσης των διευθύνσεων Υγεία των περιφερειών τη χώρα σε ζητήματα που αφορούν τη μετάδοση του κορονοϊού. Για τι εισόδου τη χώρα που βρίσκονται εντό των γεωγραφικών ορίων τη Υπήρου έγινε ανταλλαγή απόψεων, για τα μέτρα στο λιμάνι τη Ουγμενίτσα και στο αεροδρόμιο Ιωαννίνων έντονο προβληματισμό όμω εκφράστηκε και για τι τρει συνοριακέ διαβάσει σε Κακαβιά, Μαυρομάτι και Μέρτζανη... στι οποίε εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα με το πλήρε άνοιγμα των συνόρων από πρώτη. Της Ιουλίου. Ο Περιφερειάρχη ενημέρωσε τον Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ για την προμήθεια εκ μέρου Περιφέρεια Καμπίνων Ελέγχου και Απολύμανση, οι οποίε ζήτησε να πλαισιωθούν με κλιμάκια του ΕΟΔΗ. Ο Αντιπρόεδρο του ΕΟΔΗ εξήγησε πω αρχικά δόθηκε βαρύτητα στου ελέγχου στα αεροδρόμια για να προσθέσει ότι έγινε πλέον κοινωνό για τα ζητήματα που υπάρχουν με τι χερσαίε διαβάσει και για τα οποία πρέπει να υπάρξει συνεργασία Υπουργείων Περιφέρεια και ΕΟΔΗ. Εξάλλου, Τη θετική γνώμη της προς τη ΔΕΙΑ Άρτας διατυπώνει η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Περιφέρειας Υπήρου για το σχέδιο σύμβασης και τη διαδικασία ανάθεσης για το έργο κατασκευή τμήματων του Δικτύου Ομβρίων Δήμου Αρτέων προϋπολογισμού 1.176.364 ευρώ.